Παρακολουθήστε τώρα τον πρώτο αγώνα καλαθοσφαίρας μεταξύ των ομάδων Αχιλέα και Σλόποτα Νταλμάσια στα πλαίσια του κυπέλου Κυπελούχων Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από την Παλουριώτισσα και το κλειστό γυμναστήριο, από όπου σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας ανάμεσα στην Σλόποτα Νταλμάτσια της Κροατίας, του Σπλίτ, τη γνωστή μας Γιούγκο Πλάστικα, με τον Αχιλέα. Ένας αγώνας ο οποίος είναι στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κυπέλου Καλαθόσφαιρας. Μόλις πριν από λίγο τέλειωσε η παρουσίαση της ομάδας της Κροατίας, ενώ τώρα βλέπουμε την δεκάδα με την οποία κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο η Σλόποτα Νταλμάτσια, με το 4 Βράνκοβιτς, 5 Γιάμαν, 6 Τσούτουρα, 7 Βίντεκα, 8 Λόβριτς, 9 Τζίσμιτς, 10 Λούβιτς, 11 Μπούχουα, 12 Μάρσιτς και 15 Ντάκλιτς. Παρακολουθούμε εδώ την Σλόποτα Νταλμάτσια, την πρώην Γιούγκο Πλάστικα, ενώ τώρα βλέπουμε τον Τζόε Χάτ, τον Αμερικανό του Αχιλέα. Η παρουσίαση των ομάδων και από πλευράς Αχιλέα. Βλέπουμε εδώ τον Αχιλέα και αυτή τη στιγμή τα χειροκροτήματα είναι για τον Λεντέσμα, τον υψηλόσωμο σέντερ του Αχιλέα. Βλέπουμε εδώ και τον Αχιλέα με το νούμερο 4 Μιραλάης, 5 Αντώνης Ασίκαλης, 6 Παφίτης, 7 Χάτ, 8 Γιανγκουλής, 10 Σωτήρης Κυριάκου, 11 Λέντεσμαν, 12 Πανίκος Κυριάκου, 14 Κωστάκης Εγγλέζου και 15 Δώρος Ασίκαλης. Προπονητής της ομάδας είναι ο κύριος Τάκης Λύρας, ενώ από πλευράς Κροατών είναι ο Βλάντο Βάνιακα. Οι διαιτητές της συνάντησης, πρώτος διαιτητής του αγώνα είναι ο κύριος Γεωργιέσκου από τη Ρουμανία, ενώ δεύτερος διαιτητής είναι ο κύριος Κουκουλεκίδης από την Ελλάδα. Ο κύριος Κουκουλεκίδης, ο οποίος διαιτητεύει το πρώτο επίσημο παιχνίδι στην καριέρα του. Να πούμε ότι ο αγώνας αυτός είναι ο πρώτος αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Καλαθόσφαιρας. Αύριο σε αυτό πάλι το γήπεδο θα διεξαχθεί ο επαναληπτικός αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η Σλόποτα Νταλμάτσια, ή πιο γνωστή στο ευρωπαϊκό καλαθοσφαιρικό στερέωμα σαν Γιούγκο Πλάστικα, έχει στο ενεργητικό της μεγάλες επιτυχίες. Είναι μια ιστορική ομάδα. Αγωνιζόταν παλιά στο πρωτάθλημα της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται με την χρώματα της Κροατίας, αφού είναι από το Σπλίτ. Η Κροατία, η οποία με αυτές τις εξελίξεις στην Ιουγκοσλαβία απέκτησε την ανεξαρτησία της. Αν επιχειρούσαμε μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν της Νταλματσία, θα βλέπαμε ότι έχει κατακτήσει 3 κύπελλα πρωταθλητριών Ευρώπης, το 1989, το 1990 και το 1991. Έχει κατακτήσει 2 κύπελλα Κόρατς, 2 κύπελλα Κόρατς. Στο κύπελλο Κυπελούχων ήταν μια φορά φιναλής το 1973. Το Κόρατς τα κατέκτησε το 1976 και το 1977, ενώ στην ενιαία Ιουγκοσλαβία κατέκτησε τα πρωταθλήματα, συνολικά 6 πρωταθλήματα, το 71, 77, 88, 89, 90, 91, ενώ ήταν φιναλίστ μια φορά το 1992. Κύπελλα Ιουγκοσλαβίας έχει κατακτήσει 5 φορές. Ήταν το 1970, 75, 85, 88 και 89, ενώ άλλες 5 φορές ήταν φιναλίστ, το 72, το 74, το 75, το 76 και το 79. Η ομάδα ιδρύθηκε το 1945, τα προηγούμενα της ονόματα, όπως είπαμε, ήταν Γιούγκο Πλάστικα και Pop 84. Το πρώτο της όνομα βέβαια ήταν το ΚΚ Split, Κοσαρκάσκι Κλουμπ Split, Η Οικοπλάστικα έγινε το 1964, είχε αλλάξει το όνομα, είχε νοικιάσει, μπορούμε να πούμε, το όνομα του συλλόγου σε ένα εργοστάσιο, το εργοστάσιο Ιουνκοπλάστικα, και διατήρησε αυτό το όνομα μέχρι το 1990. Το 1991 έγινε POP 84, ενώ από το 1992, από τη χρονιά δηλαδή που η Κροατία απέκτησε την ανεξαρτησία της, μετονομάστηκε σε Σλομπότνα Νταλμάτσια, που σημαίνει ελεύθερη Δαλματία. Δαλματία είναι η περιοχή που βρίσκεται το Σπλίτ, η έδρα αυτής της σπουδαίας ομάδας. Εδώ βλέπουμε τον πρώτο διαιτητή του αγώνα, τον Ρουμάνο, τον κύριο Ιωάν Γεωργίου. Φαίνεται λίγο νησταγμένος. Ελπίζουμε να μην είναι νησταγμένος και στο παιχνίδι στη συνέχεια. Και είναι όλα έτοιμα για τον τζάμπολ. Έχουν περάσει και οι παίκτες του Αχιλλέα στο γήπεδο. Να πούμε τις πεντάδες για τον Αχιλλέα: Μυραλάης με τον αριθμό 4, Χατ με τον αριθμό 7, Λεντέσμα με τον αριθμό 11, Πανίκος Κυριάκου με τον αριθμό 12 και Αντώνης Ασίκαλης με τον αριθμό 5. Με τις μαύρες εμφανίσεις βέβαια η ομάδα της Σλομπότνα Νταλμάτσια, η πεντάδα με τον αριθμό 6 ο Τσούτουρα, με τον αριθμό 7 ο Βίντεκα, με τον αριθμό 11 ο Μπούκβα, με τον αριθμό 15 ο Νάκλιτς, είναι ο αρχηγός, ενώ με τον αριθμό 12 είναι ο Μίρσιτς. Οι Κροάτες είναι στην επίθεση, προσπαθούν να βρουν τον δρόμο προς το καλάτι του Αχιλλέα. Ο Βίντεκα για τον Μρίτς. Ο Λεντέσμα έδωσε για τον Κυριάκου, έχασε αυτός το καλάθι. Οι Κροάτες και πάλι στον ευνηδιασμό. Ο Βίντεκα το σουτ και είναι εύστοχος. 0-2 για τους Κροάτες, για τη Σλομπότνα Νταλμάτσια, ενώ τώρα έχουμε και το φάουλ, ένα φάουλ στο οποίο υπέπεσε ο Νάκλιτς. Βλέπουμε τις χαρακτηριστικές κινήσεις του Ρουμάνου διαιτητή. Στην γραμμή για την εκτέλεση των φάουλ είναι ο Ντζόε Χατ με το νούμερο 7 για τον Αχιλλέα. Ο Ντζόε Χατ, που είναι ο καινούριος, ένας από τους δύο καινούριους ξένους της ομάδας του Αχιλλέα, είναι Αμερικανός. Για πρώτη φορά στην ομάδα του Καϊμακλείου παίζουν λοιπόν Αμερικανοί παίκτες. Τα προηγούμενα χρόνια οι ξένοι που ενίσχυσαν τον Αχιλλέα ήταν από ευρωπαϊκές χώρες, από την Βουλγαρία, την Ιουγκοσλαβία. Ντζόε Χατ λοιπόν και Στίβ Λεντέσμα είναι ο δεύτερος Αμερικανός του Αχιλλέα. Ενώ είδαμε εδώ το καλάθι από τον Μίρσιτς, τον κοντύτερο παίκτη της Σλομπότνα. Ο Μίρσιτς είναι μόνο 1,88. Να πούμε ότι στην δεκάδα, η άλλοτε πρωταθλήτρια Ευρώπης, στην δεκάδα της σήμερα έχει παρατάξει δύο σχεδόν δίμετρους παίκτες, δύο παίκτες με ύψος 1,98. Οι υπόλοιποι είναι πάνω από 2 μέτρα. Εξαιρουμένου βέβαια του Μίρσιτς, που βλέπουμε εδώ να έχει την μπάλα. Πέρασε την πάσα στον Ζόραν Τσούτουρα, αυτός για τον Μπούκβα. Ο Μπούκβα πέτυχε το καλάθι. 2-7 για την Σλομπότνα. Τον Μπούκβα προφανώς θα τον θυμούνται από τις περσινές αναμετρήσεις στο κύπελλο Γκόρατς οι φίλοι της ΑΕΛ. Έπαιζε τότε στην Μπόσνα Σεράγεβο, ένας 25χρονος παίκτης με ύψος 2-13. Ένας από τους δύο νεοαποκτηθέντες της Σλομπότνα, ο άλλος είναι ο Τσούτουρα. Ο Ντζόε Χατ είναι αυτός ο οποίος επιχειρεί το lay-up, όμως αστοχή, μαζεύουν το rebound ή της Σλομπότνα. Λάθος, κερδίζει όμως ο Νάκλιτς και αφήνει εντυπωσιακά την μπάλα στο καλάθι. 9-2 μπροστά η Σλομπότνα, ενώ ο Αχιλλέας τώρα με τον Τάκη Μυραλάη, τον playmaker της ομάδας του Καϊμακλείου, για τον Χατ. Αυτός το Λεντέσμα μαρκάρεται από τον Μπούφκα. Έχουμε και τα σφύριγμα του διαιτητή, η μπάλα για τη Σλομπόρνα, ο Τσούτουρα για τον Μίρσιτς. (17 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα) πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 9-2 προηγείται πάντα η Σλομπότα Νταλμάτσια. Ο Μίρσιτς κατεβάζει την μπάλα, μαρκάρεται από τον Μίραλάι, ενώ ο Τσούτουρα βγαίνει στα σκρίνο. Ο Τσούτουρα επιχειρεί το σούτ, ευστοχή, και ανεβάζει την διαφορά στους 9 πόντους, 11-2 για τους Κροάτες. Τελικά ήταν το φάουλ από τον Μπούκβα, φάουλ που έκανε στον Λεντέσμα, ο πανύψηλος παίκτης της Σλομπότνα, 2 μέτρα και 13 εκατοστά. Λεντέσμα λοιπόν στις βολές, το σκορ 2-11, προηγείται η Σλομπότνα που έκανε ένα καλό ξεκίνημα. Λεντέσμα που ευστόχησε στην πρώτη βολή, 3-11 η διαφορά στους 8 πόντους. Για να δούμε τι θα κάνει ο μεξικανικής καταγωγής Αμερικανός παίκτης του Αχιλλέα. Στη αυτή τη δεύτερη βολή είναι εύστοχος. 4-11 για την Σλομπότνα με τον Μίρσιτς εδώ. Έχασε από την παρέμβαση του Πανίκου Κυριάκου, είναι ο ευνηδιασμός. Αντώνης Ασχίκαλης εύκολα το lay-up. 6-11. Να που πλησιάζει στους 5 πόντους ο Αχιλλέας με αυτόν τον ευνηδιασμό τον οποίο τέλειωσε ο Αντώνης Ασχίκαλης. Και εδώ ο Νάκλιτς, ο αρχηγός της Σλομπότνα, τόσο παίκτης που κέρδισε αργυρό Ολυμπιακό μετάλλιο, και είδαμε το ωραίο κλέψιμο από τον Λεντέσμα που προτιμά να κάνει μόνος του όλη την επίθεση. Έχασε το καλάθι, ήρθε ως με follow και διόρθωσε την ατομικιστική, μπορούμε να πούμε, ενέργειά του. 8-11 η διαφορά στους 3 πόντους, 16 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα ακόμη. Και εδώ είναι ο Τσούτουρα που ψάχνει κάποιον συμπαίκτη του καθώς πιέζεται από τον Πανίκο Κυριάκου. Τελικά ο Μπούκβα θα καθαρίσει το rebound, ο Λεντέσμα ανάμεσα στους δύο Κροάτες, και να το σαν playmaker τώρα να οργανώνει αυτή την επίθεση. Θα κάνει και το shoot του Λεντέσμα και θα ευστοχίσει, ισοφάριση 11-11 από τον Αμερικανό που παρά το ύψος του είναι 2 μέτρα και 9 εκατοστά. Είναι και πολύ καλός σιουτέρ από την περιφέρεια. 11-11 λοιπόν ισοφαρίζει για πρώτη φορά ο Αχιλλέας. Και οι Κροάτες εδώ με τον Νάκλιτς, τον αρχηγό τους. Αστόχησε, πήρε το rebound ο Πανίκος Κυριάκου, η πάσα του Μιραλάη. Και εδώ ο Χατ που θα βγει μπροστά στους Τσούτουρα, Νάκλιτς, και θα δώσει για πρώτη φορά το προβάδισμα στον Αχιλλέα. 13-11, 15,5 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και έχουμε το πρώτο time out που ζήτησε σπευσμένα ο Βλάντο Βάνιακ, ο coach της Σλομπότνα. Εδώ ξανά ο Χατ στο πολύ όμορφη ενέργεια. Ενώ εδώ βλέπουμε... Ain't nobody's fool today. We're young and we're free. It's easy to see why we choose the taste of today. Live for today. Και πάλι στο κλειστό της Παλουριώτισσας, σε λίγη θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Το time out που ζήτησε ο τεχνικός της Λομπόταν Νταλμάτσια έχει τελειώσει. 13-11 μπροστά ο Αχιλλέας. Τώρα οι Κροάτες με τον Βίντεκα για τον Μίρσιτς. Μαρκάρεται αυτός από τον Μιραλάι. Βίντεκα. Ο Τσούτουρα ευστοχή στην προσπάθεια 2 πόντων και ισοφαρίζει σε 13-13, 15 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Λεντέσμα ευστοχή και κερδίζει και το φάουλ. Καλάθι και φάουλ, ό,τι καλύτερο για τον Αχιλλέα και τον Λεντέσμα. Φάουλ στο οποίο υπέπεσε το νούμερο 11, όπως υποδεικνύει ο Ρουμάνος διαιτητής, ο Μπούκβα. Δικαίωμα για μία βολή λοιπόν στον Λεντέσμα. Ο Λεντέσμα ο οποίος δείχνει να αναλαμβάνει αρκετές πρωτοβουλίες για την ομάδα του Αχιλλέα. Έχει πετύχει αρκετούς πόντους, διεκδικεί τα rebound, ενώ ευστοχεί σε αυτή την προσπάθεια και δίνει το προβάδισμα 16-13 για τον Αχιλλέα. Ο Τσούτουρα μαρκάρεται από τον Κυριάκου. Επιμένει ο Τσούτουρα, κερδίζει το φάουλ από τον παίχτη του Αχιλλέα, τον Πανίκο Κυριάκου. Είναι το πρώτο φάουλ εις βάρος του Αχιλλέα. Η Σλομπότινα έχει χρεωθεί με 4 φάουλ, 2 έχει ο Μπούκβα, 1 ο Βίντεγκα και 1 ο Νάκλιτς. Ο Βίντεγκα που βλέπουμε εδώ σαν playmaker να περνάει την μπάλα στον Νάκλιτς, τον αρχηγό της ομάδας, θα βγάλει έξω στον Μίρσιτς. Το σουτ 3 πόντων, βέβαια είναι εύστοχοι οι παίκτες της Σλομπότινα, όπως όλοι σχεδόν οι παίκτες που αγωνίζονται σε ομάδες της Κροατίας, της Σερβίας, της Γιουγκοσλαβίας γενικά. Όμως ήταν εύστοχος εδώ και ο Λεντέσμα που ισοφάρισε, που έδωσε το προβάδισμα στον Αχιλλέα 18-16, 14 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Και έχουμε εδώ το δεύτερο φάουλ, ναι, το δεύτερο φάουλ από τον Πανίκο Κυριάκου πάνω στον Ζόραν Τσούτουρα, τον 30χρονο forward της Σλομπότνα. Ήρθε φέτος, πήγε φέτος στην Σλομπότνα με μεταγραφή από την Τσιμπόνα, με την οποία κέρδισε 4 ευρωπαϊκά τρόπαια. Ένας μεγάλος παίκτης, συμπαίκτης του Ντράζεν Πέτροβιτς στην μεγάλη Τσιμπόνα στις αρχές της δεκαετίας του 80. Διατέλεσε ακόμη και συμπαίκτης του Τσόσιτς, ενώ είναι ο Βίντεγκα εδώ που έκανε την διείσδυση, έδωσε για τον Μπούκβα που θα νικήσει τον Λεντέσμα. Εκεί όμως ο Λεντέσμα εκμεταλλεύτηκε την αστοχία του Κροάτη, πήρε το rebound, ασίκαλης εδώ Χατ και ο Πανίκος Κυριάκου που θα ευστοχίσει 20-16, μια διαφορά 4 πόντων για τον Αχιλλέα, 13 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μίρσιτς για την Σλομπότνα και Βίντεγκα. Και εδώ ο Νάκλιτς που ψάχνει τον Τσούτουρα, γύρισε και πέτυχε το καλάθι τελικά, 20-18, ενώ ο Αχιλλέας τώρα στην επίθεση. Το σούτ airball κερδίζουν οι Κροάτες, ο Νάκλιτς, ο Μίρσιτς το σούτ ευστοχή και ισοφαρίζει σε... δίνει μάλλον το προβάδισμα σε 21-20, ενώ ο Τάκης Λύρας έχει ζητήσει time out. Εδώ ο Τάκης Λύρας. ...21-20 μπροστά οι Κροάτες, 13 λεπτά πριν τη λήξη, ενώ βλέπουμε την τρίποντη προσπάθεια του Μίρσιτς. Να πούμε ότι η Σλομπόταν Νταλμάτσια είναι μια νέα ομάδα, αναγεννημένη με νεαρά παιδιά. Ο στόχος της ομάδας αυτής, όπως είπε σε χθεσινή συνέντευξη τύπου ο τεχνικός της, ο Βλάντο Βάνιακ, είναι να προκριθεί στα ημιτελικά και από εκεί και πέρα ό,τι περισσότερο καταφέρει. Από την άλλη μεριά ο Τάκης Λύρας και η ομάδα του Καϊμακλείου έχει σαν στόχο μια καλή εμφάνιση για να δείξει ότι το κυπριακό μπάσκετ, η κυπριακή καλαθόσφαιρα έχει κάνει αρκετά βήματα προόδου. Ενώ ο Κυριάκου έδωσε στον Ασίκαλη, ο Χατ με την μπάλα. Μαρκάρουν οι παίχτες της Σλομπότνα, ο Μιραλάης για τον Χατ. γυρίζουν την μπάλα οι παίχτες του Αχιλλέα. Κυριάκου επιχειρεί την διείσδυση και το σούτα, αστοχή, μαζεύει το rebound ο Μπούκβα, ο Μίρσιτς. Τσούτουρα, αστοχή, κερδίζει τελικά το follow ο Μπούκβα και ανεβάζει την διαφορά στους 3 πόντους, 23-20 για τους Κροάτες. Μιραλάης για τον Κυριάκου, Ασίκαλης, χατ μέσα στην ρακέτα, έχει πατήσει όμως, όχι, επιθετικό φάουλ δίνει ο κύριος Κουκουλεκίδης για τον χατ. Βλέπουμε εδώ τον κύριο Κουκουλεκίδη στην πρώτη του επίσημη διοργάνωση, ευρωπαϊκή διοργάνωση σαν διαιτητής, ενώ στον αγώνα πέρασε με το νούμερο 4 για τους Κροάτες ο Βράγκοβιτς. Ο Βράγκοβιτς που είναι ένας γκάρντ με ύψος 1 μέτρο και 98 εκατοστά, 24 χρόνων. Τσούτουρα το σούτ, είναι εύστοχος ο Τσούτουρα, 20-25, μια διαφορά 5 πόντων για την Σλομπότνα. Και εδώ ο Αχιλλέας με τον Λεντέσμα που θα πάρει το φάουλ από τον Τσούτουρα. Είναι το πρώτο φάουλ του Ζόραν Τσούτουρα, έκτο ομαδικό για την Σλομπότνα. Επαναφέρουν από τα πλάγια η του Αχιλλέα με τον Αντώνη Ασίκαλη. Μιραλάης εδώ. Η διείσδυση από τον Χατ που πήρε το φάουλ. Φάουλ από τον Νάκλιτς. Είναι το δεύτερο φάουλ του Άραμις Νάκλιτς, του τελευταίου των Μοϊκανών μπορούμε να πούμε, από την μεγάλη ομάδα της πρώην Γιουγκοπλάστικα της περίοδου 89-91. Ο Νάκλιτς έπαιξε σε 2 τελικούς κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης, το 90 και το 91. Το 89 δεν ήταν στην ομάδα. Είναι ο μοναδικός παίκτης από τους βασικούς της θρυλικής, μπορούμε να πούμε, Γιουγκοπλάστικα, που δεν πήρε μεταγραφή για το εξωτερικό. Όπως θα γνωρίζουν οι φίλοι του μπάσκετ, ο Κούκοτς, ο Ιβάνοβιτς, ο Ράντζα, ο Σόμπιν, έφυγαν όλοι, και ο Σρεντένοβιτς ακόμη και ο Σάβιτς έφυγαν για χώρες της Δυτικής Ευρώπης, διαπρέπουν, άλλοι στη Γαλλία, άλλοι στην Ιταλία, άλλοι στην Ισπανία. Ενώ τώρα οι Κροάτες κέρδισαν ένα φάουλ. Στο φάουλ υπέπεσε ο Πανίκος Κυριάκου, ήταν το 3ο προσωπικό φάουλ, ενώ αυτή τη στιγμή ετοιμάζει και ο Αχιλλέας την αλλαγή. Ο κύριος Λύρας αποσύρει στον πάγκο τον Πανίκο Κυριάκου, στη θέση του ο Δώρος Ασίκαλης με το νούμερο 15. Ο Δώρος Ασίκαλης που μετά από ένα χρόνο απουσίας από τον Αχιλλέα επέστρεψε και αυτός στο Καϊμακλή, επέστρεψε στην ομάδα του Αχιλλέα. Ο Μίρσιτς για τον Βράγκοβιτς, Ντάκλιτς, αστοχή, μάχες για το rebound, κερδίζει ο Λέντεσμαν, ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα, κερδίζει όμως και το φάουλ από τον Βράγκοβιτς. Το πρώτο φάουλ του Βράγκοβιτς στο παιχνίδι. Η μπάλα από πλάγια για τον Αχιλλέα, Μιραλάης, Δώρος Ασίκαλης για τον Χατ, δεν διστάζει αυτός μπροστά στον Νάκλιτς. 24-25 μειώνει ο Αχιλλέας. Μίρσιτς, πιεστική άμυνα από τον Μιραλάη, αυτός βρίσκει το Τσούτουρα, γυρίζει αυτός και το καλάθι. 24-27 ο Τσούντουρα, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει μια εκπληκτική ευστοχία, 6 στα 6 δίποντα, ενώ αστόχησαν οι παίκτες του Αχιλλέα. Ο Βραμκοβιτς κατεβάζει την μπάλα, Τσούντουρα για τον Μπούκβα και τώρα ο Μίσιτς. Βέβαια δεν είναι να απορούμε για την ευστοχία του Τσούντουρα, πέραν του ότι είναι γνωστοί οι παίκτες των ομάδων της άλλοτε ενιαίας Ιουγκοσλαβίας για την καλή τους κατάρτιση και ειδικά για την μεγάλη τους ικανότητα στο σούτ. Ο Τσούντουρα είναι ένας σπουδαίος παίκτης, ένας παίκτης που έχει μεγάλες περγαμηνές. Αν δεν τραυματιζόταν πέρσι, ίσως σήμερα δεν θα ήταν εδώ με την ομάδα της Σλομπότνα, θα έπαιρνε μεταγραφή για κάποια ιταλική ή ισπανική ομάδα. Είναι ο παίκτης που πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα ο Αχιλλέας. Να μην ξεχνάμε ότι ήταν βασικός στην πεντάδα της εθνικής ομάδας της Γιουγκοσλαβίας το 1989, όταν κατέκτησε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και ο Μίρσιτς εδώ τώρα σε αυτή την επίθεση των Κροατών. Μίρσιτς που πιέζεται από τον Μιραλάι. Και έχουμε τον Βράνκοβιτς, ο οποίος θα χάσει για λίγο την μπάλα και τελικά θα σφυρίξει φάουλ ο Ρουμάνος στην προσπάθεια που έκανε ο Δώρος Ασίκαλης. Δώρος Ασίκαλης που προσπάθησε να κλέψει την μπάλα από τον Βράνκοβιτς, κάπου μπερδεύτηκε, έπιασε τον αντίπαλό του από το χέρι και χρεώθηκε με το πρώτο του φάουλ. 5 φάουλ ο Αχιλλέας, 8 η Σλομπότνα μέχρι στιγμής, 9 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος. Η διαφορά είναι στους 3 πόντους για την κροάτικη ομάδα, 24-27. Και εδώ ο Μίρσιτς που θα τολμήσει μπροστά στον Λεντέσμα το σούτ και θα ευστοχίσει 24-29. Δεν θα περάσει ο ευνηδιασμός εδώ, ο Χάτ όμως θα δοκιμάσει το σούτ 3 πόντων και είναι εύστοχος. 27-29, πλησιάζει ξανά στο ένα καλάθι ο Αχιλλέας, με το καλάθι του Χατ που βλέπουμε εδώ. Και ο Μίρσιτς αυτή τη στιγμή για την Σλομπότνα. Χατ που παίζει σε ένα στενό μαρκάρισμα τον Τσούντουρα και Βράνκοβιτς που έχει αντίπαλο τον Δώρο Ασίκαλη. Πέτυχε το καλάθι τελικά ο Λόβριτς, ένας 24χρονος παίκτης, 2 μέτρα και 14 εκατοστά, ο ψηλότερος της Σλομπότνα. Νέος παίκτης, ήταν από τους εφεδρικούς στην περίοδο 89-91, έπαιζε ελάχιστα, ήταν στη σκιά του Ράντζα, του Σόμπιν και των άλλων άσων της ομάδας. 27-31 το σκορ και η επίθεση για την Σλομπότνα εδώ με τον Μίρσιτς. Μίρσιτς που θα ξεφύγει από τον Μιραλάι. Και τελικά είναι ο Βράνκοβιτς που θα νικήσει και τον Λεντέσμα εκεί, 27-33. Χατ για τον Αχιλλέα. Έχουν γυρίσει οι Κροάτες. Ασίκαλης, Αντώνης Ασίκαλης για τον αδελφό του τον Δώρο και εδώ Μιραλάης που θα δοκιμάσει ένα σούτ 3 πόντων και θα ευστοχίσει. 30-33 για την Σλομπότνα το σκορ. Και πάντα ο Μίρσιτς εδώ να οργανώνει την επίθεση. Μιραλάης που τον πιέζει. Προφανώς θέλει να τον εμποδίσει να επιχειρήσει κάποια θανατηφόρα, αν μας επιτρέπεται η έκφραση, shoot από την περιφέρεια. Γιατί φάνηκε ιδιαίτερα εύστοχος και τελικά ο Τσούντουρα που εξακολουθεί να είναι εύστοχος και θα κάνει το σκορ 30-35. Λεντέσμα η διείσδυση και πήρε το φάουλ από τον Λόβριτς. Φάουλ του Λόβριτς είναι το πρώτο. Ο Λεντέσμα, ο οποίος φαίνεται να τα κάνει όλα μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, κατεβάζει την μπάλα εν είδη playmaker, κερδίζει τα rebound, έχει και εκτελεστικές ικανότητες. 30-36 για την Σλομπότνα, ο Λεντέσμα για τις βολές. Ωστόσο σε τέτοια παιχνίδια για να πάει να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα, τώρα το καλό είναι σχετικό απέναντι σε μια 3 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, μια ομάδα χρειάζεται συμμετοχή από όλους τους παίκτες. Δεν χάνουν αυτές οι ομάδες από έναν παίκτη και μόνο. Σίγουρα το μπάσκετ είναι ένα ομαδικό άθλημα. Χρειάζεται η συμβολή όλων. Ο Τσούτουρα τώρα με την μπάλα μαρκάρεται από τον Οχάτ. Το σφύριγμα από τον διαιτητή. Ο Χατ έχει υποπέσει σε φάουλ. Είναι το δεύτερο φάουλ του παίκτη του Αχιλλέα, που έχει ομολογουμένως ένα δύσκολο ρόλο απέναντι στον Ζόραν Τσούτουρα, που είναι και 8-10 πόντους ψηλότερος του εκτός των άλλων. Νάκλιτς εδώ που επανέφερε για τον Μίρσιτς. Ο Μιραλάης δεν τον αφήνει να φύγει από τα μάτια του. Τελικά θα σουτάρει όμως ο Μίρσιτς και θα ευστοχίσει. Άλλο ένα τρίποντο από τον Ιόζιπ, από τον Νταμίρ Μίρσιτς, τον 22χρονο playmaker της Λομπότνα, που έκανε τη διαφορά, ανέβασε τη διαφορά στους 8 πόντους, 31-39. Χατ για τον Μιραλάη. Η διείσδυση θα βγάλει για τον Αντώνια Σίχαλη που θα ευστοχίσει. 33-39. Οι Κροάτες εξακολουθούν να έχουν ένα προβάδισμα στο σκορ. Ο Νάκλιτς πιέζεται από τον Αντώνια Σίκαλη. Ο Τσούτουρα όμως το φάουλ από τον Δώρο Ασίκαλη. Ενώ γίνεται και μία αλλαγή τώρα. Ο Τάκης Μιραλάης παραχωρεί την θέση του στον Πανίκο Κυριάκου. Να εδώ ο Τάκης Μιραλάης κάθεται στον πάγκο. Ο Βράγκοβιτς για τον Τσούτουρα. Ο Νάκλιτς επιχειρεί την διείσδυση και το lay-up ευστοχή. 41-33, 5 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Έξυπνη παλιά του Δώρου Ασίκαλη στον Κυριάκου, αυτός ευστόχησε. 35-41. Πραγματικά ήταν μια ωραία πάσα. Για να δούμε όμως τώρα πώς θα αντιδράσει ο Αχιλλέας, που δεν έχει αυτή τη στιγμή κλασικό playmaker στην πεντάδα του. Να δούμε τι ετοιμάζει ο κύριος Λύρας, τι έχει στο μυαλό του μάλλον, αποσύροντας τον Τάκη Μιραλάη. Και να ο Χατ που αναλαμβάνει καθήκοντα playmaker. Να δούμε λοιπόν τον Αμερικανό και σε αυτόν τον ρόλο και όχι στον συνηθισμένο του ρόλο του εκτελεστή. Λεντέσμα που θα γυρίσει μπροστά από τον Τσούτουρα και τον Νάκλιτς. Νάκλιτς πήρε το rebound όμως αφού αστόχησε ο Αμερικανός, και ο Μίρσιτς, τον οποίο αναλαμβάνει ο Χατ. Ίσως θέλει ο κύριος Λύρας να βάλει έναν πιο ψηλό παίκτη πάνω στον Μίρσιτς. Λεντέσμα καθάρισε το rebound. Χατ που θα κάνει την διείσδυση. Ωραία η ενέργεια από τον Αμερικανό και το καλάθι. 37-41. Ο Αχιλλέας που πλησιάζει πάλι στους 4 πόντους. Ο Αχιλλέας που δεν τα βάζει κάτω, εξακολουθεί να πιέζει, να σκοράρει. Ο Μίρσιτσε ευστόχησε σε τρίποντη προσπάθεια. 44-37. Εύστοχος τις τελευταίες προσπάθειες ο νεαρός playmaker της Λομπότνα. Ο Χάτα κατεβάζει την μπάλα. Λεντέσμα μέσα στην ρακέτα και κερδίζει το φάουλ από τον Λόβριτς. Εδώ η χαρακτηριστική κίνηση από τον κύριο Γεωργίου, τον Ρουμάνο διαιτητή, τον δεύτερο διαιτητή της συνάντησης. Βλέπουμε σε επανάληψη το φάουλ στο οποίο υπέπεσε ο Λόβριτς. Ο Λεντέσμα στις βολές, ευστοχή, μειώνει σε 38-44, 4 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Έχει δικαίωμα και για ακόμη μία βολή ο σέντερ του Αχιλλέα, αστοχή, μαζεύει και το rebound, επιχειρεί το shoot, air ball, μαζεύει ο Τσούτουρα για τον Βράγκοβιτς, στον ευνηδιασμό οι Κροάτες, επιστρέφει η ομάδα του Αχιλλέα, ο Μίρσιτς ο οποίος έχει 4 στα 5 shoot τριών πόντων, ο Βράγκοβιτς αστοχή, μάχες για το rebound, Λεντέσμα ο τελικός ο νικητής, ο Χατ, ο Τζόε Χατ για τον Ασίκαλη, ευστοχή ο Βόρος Ασίκαλης, 40-44, μειώνει ακόμη περισσότερο ο Αχιλλέας και ο Μίσιτς κατεβάζει την μπάλα. Ο Αχιλλέας που στέκεται αρκετά καλά μέχρι στιγμής, αφού καταφέρνει και ακολουθεί κατά πόδα σχεδόν στο σκορ. Ενώ είδαμε εδώ να αστοχεί ο Λόβριτς και τον Αντώνη τον Ασίκαλη να παίρνει το rebound. Χατ, η πάσα η ωραία για τον Βόρο Ασίκαλη, να το καλάθι και να η διαφορά στους 2 πόντους. Σε απόσταση αναπνοής ο Αχιλλέας 3 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αχιλλέα 42, Σλομπότνα 44, ενθουσιασμός στην εξέδρα που δεν είναι γεμάτη παντός. Δεν έχει έρθει τόσος πολλής κόσμος. Ωστόσο ακούγονται τα πρώτα συνθήματα εν χορό, τα πρώτα τραγουδάκια από την κερκίδα, ενώ ο Μίρσιτς παίρνει το φάουλ από τον Πανίκο Κυριάκου, είναι το 4ο. Να τα προβλήματα για τον Τάκη Λύρα, ένας χρήσιμος παίχτης θα κάτσει στον μπάγκο αφού έχει 4 φάουλ, θα μπει ο αδελφός του ο Σωτήρης Κυριάκου με το νούμερο 10. Μια απώλεια οπωσδήποτε για τον Αχιλλέα αυτή, αφού ο Πανίκος Κυριάκου είναι ένας πολύ χρήσιμος παίχτης, μπορεί να σκοράρει, μπορεί να μαρκάρει, να μαζέψει και τα rebound, έχει το θράσος παρά το ότι δεν είναι πολύ ψηλός. Προφανώς θα αλλάξουν και τα μαρκαρίσματα τώρα. Τον Τσούτουρα είχε προηγουμένως ο Πανίκος Κυριάκους στο μαρκάρισμα. Να δούμε ποιος θα τον αναλάβει, ίσως ο Λεντέσμα. Πάντως πήρε το rebound εδώ ο Τσούτουρα και κέρδισε και το φάουλ από τον Αντώνη Ασίκαλη. Το σκόρ είναι 42-45 για την Σλομπότνα. Φάουλ λοιπόν για την Σλομπόταν Νταλμάτσια. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Τσούτουρα. Είναι 2 βολές. Να διορθώσουμε, να πούμε ότι το φάουλ προηγουμένως ήταν του Σωτήρη Κυριάκου που μόλις είχε μπει στο παιχνίδι, όχι του Αντώνη Ασίκαλη. Τσούτουρα πάντα στις βολές. Ο Τσούτουρα ο οποίος αστόχησε και στις 2 βολές, μάζεψε το rebound ο Λεντέσμα, Δώρος Ασίκαλης, Λεντέσμα. Ενώ οι φίλαθλοι ενθαρρύνουν την ομάδα του Καϊνακή. Ο Λεντέσμα για άλλη μια φορά σε τρίποντη προσπάθεια, 45-45, 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν το λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Νέα τροπή λοιπόν στο παιχνίδι. Ο Βίντεκα αφήνει για τον Τσίσμιτς, ευστοχή αυτός, 47-45. Σωτήρης Κυριάκου κατεβάζει την μπάλα, Ασίκαλης, ο Αντώνης Ασίκαλης για τον Λεντέσμα, γυρίζει αυτός και κερδίζει, όχι, έχουμε το φάουλ από τον Δώρο Ασίκαλη, το σπρόξιμο. 1 συν 1 βολές για την Σλομπόταν Νταλμάτσια. Βλέπουμε εδώ σε επανάληψη την φάση. Γύρισε ο Λεντέσμα, έκανε την προσπάθεια. Και έχουμε το time out, ένα δεύτερο time out που ζητά ο κύριος Τάκης Λύρας για λογαριασμό του Αχιλλέα. Ο κύριος Λύρας ο οποίος ανάλαβε από φέτος την ομάδα του Καϊμακλίου. Βλέπουμε τον δεύτερο διαιτητή της συνάντησης. Ο κύριος Λύρας ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι είναι ο προπονητής των τίτλων. Έχει στην δεκαετία 70-80 τρία πρωταθλήματα, το 75, το 77 και το 84-85. Έχει τέσσερα κύπελα σαν τεχνικός, το 74, το 75, το 76 και το 77. Όλα αυτά με τον Αχιλλέα. Φύλαξε τη Ρεάνη. Πλούσια λοιπόν η συγκομιδή του Τάκη Λύρα, ενώ η Σλοβόταν Ταλμάτσια με τον Τσίσμιτσε είναι έτοιμη για τις βολές. Ευστοχεί ο Κροάτης στην πρώτη βολή, 45-49. Ένα λεπτό και 50 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου χρόνου. Ευστοχή και στη δεύτερη, διαφορά και πάλι στους 5 πόντους, 45-50 για τους Κροάτες. Απομένει ένα λεπτό και 48 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Βλέπουμε εδώ τον Χατ για τον Αχιλλέα, Δώρος Ασίκαλης. Χατ που πέρασε την πάσα για τον Λεντέσμα και τελικά ο Δώρος Ασίκαλης που μείωσε ξανά, 47-50 η διαφορά στους 3 πόντους. Μίρσιτς που πιέζεται από τον Σωτήρη Κυριάκου, τον έχει αναλάβει τον νεαρό παίκτη της Σλομπότνα, ο Σωτήρης Κυριάκου, νεαρός και αυτός, 22 χρόνων. Νεαρός που έχει κάνει μεγάλη ζημιά μέχρι στιγμή στον Αχιλλέα, έχει πετύχει 4 στα 5 τρίποντα. Και εδώ ο Δώρος Ασίκαλης που πετυχαίνει άλλο ένα καλάθι. Ξανά σε απόσταση αναπνοή ο Αχιλλέας, 49-50, ένα λεπτό ακριβώς για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και έχουμε το δεύτερο time out, αυτή τη φορά από τον Βλάντο Βάνιακ, τον προπονητή της Σλομπότνα. Ενώ βλέπουμε εδώ κάποια πλάνα από την εξέδρα του γηπέδου της Παλουριώτισσας και ένα replay εδώ τον Δώρο Ασίκαλη να πετυχαίνει εδώ τις απανωτές προσποιήσεις και το καλάθι που πετυχαίνει ο Δώρος Ασίκαλης. Ένας παίκτης που ειδικεύεται, μπορούμε να πούμε, στις προσποιήσεις. Και ο κύριος Τάκης Λύρας δίνει τις εντολές στους παίκτες του Αχιλλέα. Ο χρόνος για το time out, ενώ εδώ το αντίπαλο στρατόπεδο, ο κύριος Βάνιακ για τη Σλοβόταν Νταλμάτσια. Έχει τελειώσει ο χρόνος του time out, οι δύο ομάδες επανέρχονται στον αγωνιστικό χώρο. Η μπάλα είναι για τους Κροάτες. Ο Βίντεκα κατεβάζει την μπάλα, μαρκάρεται από τον Δώρο Ασίκαλη. Ο Μίσιτς από τον Σωτήρη Κυριάκου. Νάγκλιτς, Βίντεκα. Θα επιχειρήσει αυτός το σούτ με ταμπλό, αστοχή. Ο Λέντεσμαν εντυπωσιακά το rebound. Προσπαθεί μόνος του, δίνει τελικά και το καλάθι από τον Κάτα. 51-50 μπροστά ο Αχιλλέας και πάλι, 25 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Αχιλλέας ο οποίος παλεύει το παιχνίδι, κυνηγάει τους Κροάτες, εναλλάσσονται στο προβάδισμα του σκορ, πότε μπροστά ο Αχιλλέας, πότε μπροστά η Σλοβότνα. Ο Μίσιτς πιέζεται, χάνει την μπάλα από τον Σωτήρη Κυριάκου. Εφηδιασμός τώρα, εύκολο το λέει τον Σωτήρη Κυριάκου. 2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, 53-50 μπροστά ο Αχιλλέας. Έχουμε μια μικρό διακοπή, 2 δευτερόλεπτα απομένουν μόλις για το τέλος. Ξαναβλέπουμε το lay-up εδώ του Σωτήρη Κυριάκου, ανενόχλητος, πήρε την πάσα από τον Λεντέσμα. Μια μικροδιακοπή λοιπόν για να σκουπιστεί, σκουπίστηκε κιόλας στο παρκέ του γηπέδου και είναι η τελευταία προσπάθεια σε αυτό το ημίχρονο. Δεν πέρασε η πάσα για τον Τσούτουρα, όμως ο Λεντέσμα έβγαλε out την μπάλα. Θα επαναφέρουν λοιπόν οι Κροάτες αφού υπολείπεται ένα δευτερόλεπτο για να τελειώσει το ημίχρονο. Βίντεκα Κόπηκε, βίντεκα που κόπηκε στο σούτ 3 πόντων από τον Χατ. Και να που τελειώνει το ημίχρονο με τον Αχιλέα επικεφαλής 53-50. Αχιλέας 53, Σλομπότνα Νταλμάτσια 50. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Ενός πρώτου ημιχρόνου το οποίο πρόσφερε αρκετά καλό θέαμα. Ο Αχιλέας έχει το προβάδισμα με 53-50. Να πούμε ότι σε αυτό το διάστημα είδαμε αρκετά καλό μπάσκετ. Από πλευράς Αχιλέα μπορούμε να πούμε ότι ιδιαίτερα διακρίθηκε ο Λεντέσμα, ο οποίος μάζεψε αρκετά rebound, σκόραρε, κατέβασε την μπάλα. Ενώ από πλευράς Κροατών ο Τσούτουρα ήταν αυτός ο οποίος ήταν αρκετά εύστοχος. Όμως σε αυτό το σημείο να δώσουμε μικρόφωνο στον Αρχάγγελο. Θα επανέλθουμε και σε λίγο για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Και πάλι στην Παλουριώτισσα, από όπου θα ξεκινήσει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Να πούμε στα γρήγορα και τους πόντους που πέτυχαν οι δύο ομάδες. Για τον Αχιλέα ο Μυραλάης 3 πόντους με 1 τρίποντο, ο Αντώνης Ασίκαλης 4, ο Χατ 15 με 1 τρίποντο, ο Σωτήρης Κυριάκου 2, ο Λεντέσμαν 17 με 2 τρίποντα, ο Πανίκος Κυριάκου 4 και ο Δώρος Ασίκαλης 8. Από πλευράς Κροατών ο Βράνκοβιτς 2, ο Τσούτουρα 15, ο Βίντεκα 3, ο Τσούτουρα 15 με 1 τρίποντο, ο Βίντεκα 3 με 1 τρίποντο, ο Λόβριτς 2, ο Βούλιτς 5 με 1 τρίποντο, ο Μπούκβα 2, ο Μίσιτς 15 με 4 τρίποντα και ο Νάκλιτς 6. Να πούμε ακόμη ότι ο Στίβ Λεντέσμα είναι ο πρώτος rebounder στο πρώτο ημίχρονο με 8 αμυντικά rebound. Ενώ ιδιαίτερα εύστοχος ήταν ο Τσούτουρα με 6 στα 6 δίποντα και 1 στα 1 τρίποντα, δηλαδή είχε ευστοχία 100% στα εντός παιδιάς σιούτ. Απέτυχε μόνο σε 2 βολές. Ο Μίρσιτς είχε 4 στα 5 τρίποντα και ο Δώρος Ασίκαλης από πλευράς Αχιλέα είχε 4 στα 5 δίποντα. Ο Αχιλέας εδώ στην επίθεση με τον Σωτήρη Κυριάκου. Δώρος Ασίκαλης τώρα. Θα αφήσει για τον Χατ, τον πιέζει ο Τσίσμιτς, άλλος ένας παίκτης που ήταν εφεδρικός στην μεγάλη εποχή, στην χρυσή εποχή της Γιουγκοπλάστικα και τώρα Σλομπόντινα Νταλμάτσια. Μίρσιτς που πιέζεται από τον Σωτήρη Κυριάκου. Ο Χατ έχει τον Τσούτουρα, ενώ δίνει βοήθειες και ο Λεντέσμα που προσέχει παράλληλα και τον ψηλό, τον Μπούκβα. 55-54 το σκορ για τον Αχιλέα, η διαφορά στον 1 πόντο για την κυπριακή ομάδα που στάθηκε θαυμάσια στο πρώτο ημίχρονο. Όχι μόνο πέτυχε να κρατήσει επαφή με το σκορ, αλλά προσπέρασε στο τελευταίο 1,5 λεπτό. Έφτασε την διαφορά ακόμη και στους 3 πόντους υπέρ του Αχιλέας. Ο Αχιλέας που, να το πούμε για άλλη μια φορά, κάνει μια μεγάλη εμφάνιση σήμερα εναντίον της Σλομπόντινα Νταλμάτσια. Ενώ είδαμε για λίγο τον Χατ, ο οποίος κέρδισε το φάουλ από τον Μπούκβα. Στις βολές ο Τζοε Χατ. Ευστοχή ο Χατ, 57-54 μπροστά ο Αχιλέας, ενώ ο Μίσιτς, ο οποίος μαρκάρεται από τον Κυριάκου, επιχειρεί και την προσπάθεια, δίποντη προσπάθεια εύστοχη, 57-56 ο Αχιλέας μπροστά, Σωτήρης Κυριάκου, Ασίκαλης και ωραία ο Δώρος Ασίκαλης αφήνει την μπάλα στο καλάθι των Κροατών, 59-56, Μίσιτς. Γυρίζουν την μπάλα, ο Νάκλιτς το σούτ, αστοχούν οι Γιουγκοσλάβοι, μαζεύει το rebound ο Λεντέσμαν, κατεβάζει και την μπάλα σαν playmaker και ο Αμερικανός, ξεσηκώνοντας τους φιλάθλους στην Παλουριώτισσα, 61-56-5 μπροστά, ενώ βλέπουμε το εντυπωσιακό τέλειωμα της προσπάθειας του Λεντέσμα με το χάρφωμα. 61-56 μπροστά ο Αχιλλέας, 5 υποντικής διαφοράς. Ο Νάκλιτς το σούτο Τσούτουρα αστοχή, μάχες για το rebound, ο Αγόρος Ασούκαλης και έχουμε το φάουλ από τον Νάκλιτς, ένα φάουλ στο οποίο υποδεικνύει, βλέπουμε εδώ τον πρώτο διαιτητή της συνάντησης, τον κύριο Στέλιο Κουκουλεκίδη από την Ελλάδα. Ο κύριος Κουκουλεκίδης που έπαιξε μπάσκετ στον Έσπερο Θεσσαλονίκης, εδώ βλέπουμε τον Τάκη Λύρα, τον προπονητή του Αχιλλέα. Γύρισε στην ομάδα του Καϊμακλείου ύστερα από 7 χρόνια. Ο κύριος Κουκουλεκίδης λοιπόν λέγαμε ότι αγωνίστηκε στον Έσπερο Θεσσαλονίκης και έκλεισε την καριέρα του ως καλαθοσφαιριστής στην ΜΕΝΤ, μια άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης που παίζει σήμερα στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Αντώνης Ασούκαλης εδώ ευστόχησε στην πρώτη βολή, 62-56 το σκορ για τον Αχιλλέα πάντα και 63-56 τώρα με αυτόν τον κάπως περιπετειώδη τρόπο ευστόχησε για δεύτερη φορά ο διεθνής forward του Αχιλλέα, ο Αντώνης Ασούκαλης. Η μπάλα για την κυπριακή ομάδα, αφού το φάουλ ήταν εσκεμμένο και έτσι μετά τις βολές είχε δικαίωμα κατοχής. Χατ που τελικά παίρνει το φάουλ από τον Νάκλιτς ή από τον Βράνκοβιτς. Φάουλ από τον Βράνκοβιτς, τον 24χρονο γκάρτ της Κροατικής ομάδας. Χάτε εδώ και ο Βράνκοβιτς που κατεβάζει το χέρι του πάνω στον Αμερικανό, τον οποίον έσπευσε να κόψει και ο Νάκλιτς. 64-56, 8 οι πόντοι της διαφοράς, η μεγαλύτερη μέχρι στιγμή στον αγώνα υπέρ του Αχιλλέα. Ενώ έχουμε διανύσει 3 λεπτά αγώνα, έχει πάει στους 9 πόντους η διαφορά με τις δύο εύστοχες βολές του Χατ. 65-56 και ο Μύρσιτς. Μύρσιτς, τον οποίον έχει αναλάβει από την αρχή του δεύτερου μικρόνου ο Σωτήρης Κυριάκου. Προσπαθεί προφανώς ο Τάκης Λύρας να περιορίσει όσο μπορεί τον playmaker της Σλομπότνα, τοποθετώντας σε διαδοχικά διαστήματα νέους σωματοφύλακες, αν μπορούμε να πούμε. Και εδώ είχαμε τα 3 δευτερόλεπτα που υπέδειξε ο Στέλιος Κουκουλεκίδης και το time out που ζήτησε ο Βλάντο Βάνιακ, ο προπονητής της Σλομπότνα. Πρώτο time out στο δεύτερο ημίχρονο για την Σλομπότνα που χάνει από τον Αχιλλέα με 65-56. Τον Αχιλλέα που κυνηγάει την μεγάλη έκπληξη, μια νίκη κυπριακής ομάδας απέναντι εις βάρος, μιας ομάδας που ήρθε εδώ με τίτλους και διακρίσεις, άσχετα αν δεν βρίσκεται στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση της ιστορίας της. Ο Αχιλλέας, ο οποίος σαν στόχο έχει μια καλή εμφάνιση, μέχρι στιγμής τα έχει καταφέρει θαυμάσια. Βλέπουμε εδώ τους παίχτες του Αχιλλέα να δέχονται τις εντολές από τον προπονητή, τον κύριο Τάκη Λύρα. Ένα time out το οποίο τελειώνει και ζήτησε εσπεσμένα ο κύριος Βλάντο Βάνιακ, αφού είδε τον Αχιλλέα με ένα ξέσπασμα στα πρώτα 3,5 λεπτά του δευτέρου ημικρόνου να ξεφεύγει στο σκορ. 65-56 μπροστά, 9 η πόντοι της διαφοράς, η μεγαλύτερη στο δεύτερο μέχρι στιγμής στον αγώνα. Ενώ ξεκίνησε το παιχνίδι, ο Τσίσμις κατεβάζει για τον Βράνκοβιτς, Μίσιτς έχει μπροστά του τον Σωτήρη Κυριάκου, ο οποίος τα πηγαίνει θαυμάσια απέναντι στον playmaker των Κροατών. Βράνκοβιτς πιέζεται, είναι πιεστική η άμυνα των παιχτών του Αχιλλέα πάνω στους παίχτες της Νταλμάτσια. Το σούτο αστόχησε ο Τσίμνης, το rebound ο Λεντέσμαν. Σιγά σιγά η επίθεση ως απέναντι σε οργανωμένη άμυνα, η επίθεση του Αχιλλέα. Ο Χάτσε αναλαμβάνει τώρα την μπάλα, γίνεται το λάθος από τον Λεντέσμαν και το σπρώξιμο και έχουμε το φάουλ. Βλέπουμε τις αψημαχίες, δεν χρειάζονται τέτοια πράγματα σε αυτές τις χρονικές στιγμές. Σε καμιά χρονική στιγμή δεν χρειάζονται οι διαξυφισμοί. Ήταν μια διεκδίκηση της μπάλας μεταξύ του Λεντέσμα και του Τσούτουρα. Τελικά λύνεται η παρεξήγηση, ενώ έχουμε time out που ζήτησε ο κύριος Τάκης Λύρας αυτή τη φορά. Ο Χατ συζητά με τον κύριο Κουκουλεκίδη για την προηγούμενη φάση. Να πούμε ότι στην προηγούμενη φάση, ενώ εδώ βλέπουμε κάποια πλάνα από την Κερκίδα εδώ στην Παλουριώτισσα, να πούμε ότι δόθηκε τεχνική ποινή στο Λεντέσμαν στην προηγούμενη προσπάθεια. Ήταν ίσως μια αχρίαστος ο εκνευρισμός του Λεντέσμα εκεί, γιατί χρεώθηκε με ένα φάουλ, πήρε για την τεχνική ποινή, έτσι έκανε τα φάουλ του 2, τα φάουλ εις βάρος του 2. Χρειάζεται ψυχραιμία ο Αχιλλέας από εδώ και μπρος, αφού προηγείται κιόλας στο σκορ με 65-56. Δεν υπάρχει λόγος να εκνευρίζονται οι παίκτες του. Ας αφήσουν τον εκνευρισμό για την κροάτικη ομάδα, η οποία βρίσκεται προ-απροόπτου. Ήρθε στην Κύπρο για δύο εύκολους αγώνες, αλλά να που σε αυτά τα 25 περίπου πρώτα λεπτά του πρώτου αγώνα χάνει από τον Αχιλλέα με 65-58, αφού ευστόχησαν στις βολές οι παίκτες της. 65-58 λοιπόν για τον Αχιλλέα, 15 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο αγώνας. Χατ έχει μπροστά του τον Τσίσμιτς, γυρίζει και παίρνει το φάουλ. Παίρνει το φάουλ από τον Τσίσμιτς. Η μπάλα από πλάγια για τον Αχιλλέα. Ο Χατ, νέα διακοπή στο παιχνίδι. Είχαμε διακοπή αφού ένας παίχτης, ο Βράγκοβιτς, έδαινε τα κορδόνια των παπουτσών του. Θα επαναρχίζει το παιχνίδι από πλάγια. Ο Αντώνης Ασίκαλης για τον Κυριάκου, Δώρος Ασίκαλης για τον αδερφό τον Αντώνη Λεντέσμαν. Με πλάτη στο καλάθι γυρίζει, αυτός αστοχή. Το μακρινό rebound από τον Αντώνη Ασίκαλη. Νέα επίθεση για τον Αχιλλέα. Λεντέσμα με φρουρό τον Τσούτουρα. Κερδίζει όμως φάουλ ο Κροάτης από τον Λεντέσμα. Είναι το τρίτο φάουλ του Αμερικανού του Αχιλλέα. Θα πρέπει να προσέξει ο Λεντέσμα. Μύρσιτς πιέζεται από τον Σωτήρη Κυριακού για τον Τσίσμιτς, που είχε αντίπαλο τον Δώρο Ασίκαλη. Τσούτουρα και ο Μύρσιτς που θα δοκιμάσει άλλο ένα τρίποντο και θα ευστοχίσει. 5 στα 6. Με συγχωρείτε, ήταν ο Βράνκοβιτς. Ήταν ο Βράνκοβιτς, όχι ο Μύρσιτς, που ευστόχιζε τέλος πάντων στο τρίποντο. Και εδώ είναι το φάουλ που πήρε ο Λεντέσμα από τον Τσούτουρα. Ο Τσούτουρα, ο οποίος έφτασε και αυτός τα 3 προσωπικά φάουλ, ενώ τώρα στον αγωνιστικό χώρο περνάει ο Τάκης Μυραλάης στην θέση του Σωτήρη Κυριάκου. Του Σωτήρη Κυριάκου που τα πήγε αρκετά καλά σε αυτό το διάστημα που χρησιμοποιήθηκε. Μυραλάης τώρα για τον Αντώνη Δώρο Ασίκαλη. Χατ. Ο Χατ με αντίπαλο τον Βράγκοβιτς, γίνεται για τον Λεντέσμαν το λάθος. Εκεί κερδίζουν οι Κροάτες και ο Μίρσιτς κατεβάζει γρήγορα την μπάλα. Έχουν επιστρέψει οι παίχτες του Αχιλλέα. Ο Μίρσιτς για τον Τσίσμιτς. Ο Τσούτουρα ήταν τελικά που ευστόχησε στην προσπάθεια. 65-63 το σκορ, 13 και 57 πριν το τέλος του αγώνα. Ο Δώρο Πόρος Ασικαλισεύστοχη 67-63, πάντα μπροστά ο Αχιλλέας. Ήταν ένα καλάθι μετά από ένα διάστημα επιθετικής αδράνειας του Αχιλλέα. Η διαφορά ξανά στους 4 πόντους, 67-63. Ενώ βλέπουμε την άμυνα του Αχιλλέα να προσαρμόζεται στον Τσούτουρα που θα αστοχίσει αυτή τη φορά. Αναλαμβάνει λοιπόν ο Χατ το μαρκάρισμά του ή κάποιος άλλος παίκτης όταν βγαίνει στην περιφέρεια ο forward της Σλομπότνα, ενώ όταν περνάει μέσα στην ρακέτα τον αναλαμβάνει ο Λεντέσμα. Χατ για τον Αχιλλέα. Λεντέσμα που έχει πάντα αντίπαλο τον Τσούτουρα. Θα δοκιμάσει το σούτ, είναι άστοχος. Τελικά εκεί συνεργάστηκαν οι αδερφοί Ασούκαλοι και ο Δώρος πέτυχε το καλάθι 69-63. Μια ανάσα ακόμη για τον Αχιλλέα και έχουμε το φάουλ. Φάουλ του Μιραλάη στον Μίρσιτς. Είναι αυτό που είχαμε πει και προηγουμένως, ο κύριος Λίρας προσπαθεί να περιορίσει τον playmaker της Λομπότνα. Αλλάζει συνεχώς τους προσωπικούς του φρουρούς, τους προσωπικούς του αντιπάλους. Ήταν ο Σωτήρης Κυριάκου στις αρχές του ημιχρόνου, τώρα πέρασε ο Τάκης Μιραλάης που τον βλέπουμε ξανά εδώ να πιέζει, να μαρκάρει τον Κροάτι γκάρντ Μιρσιτς που είναι ελεύθερος και θα σουτάρει. Τελικά είναι ο Λεντέσμα που θα κερδίσει την μπάλα, θα κάνει το post to post για να δούμε και παίρνει το φάουλ από τον Τσούτουρα, είναι το τέταρτο και αυτή είναι μάλλον μια ευχάριστη εξέλιξη για τον Αχιλλέα, καθώς ο πιο επικίνδυνος παίχτης της Σλομπότνα χρεώνεται με τέταρτο φάουλ. Σίγουρα μια ευχάριστη εξέλιξη για τον Αχιλλέα, αφού ο Τσούτουρα ήταν ο παίχτης ο οποίος ευστόχησε στις περισσότερες επιθετικές προσπάθειες, έχει τους περισσότερους πόντους από πλευράς Σλομπότνα, ενώ τώρα ο Αχιλλέας στην επίθεση με τον Μιραλάη. Ασίκαλης για τον αδελφό του τον Δώρο Ασίκαλη, κλείνεται από δύο παίχτες, βρίσκει όμως τον Χατ. Αντώνης Ασίκαλης αστοχή, το φόλο, νέα αστοχία και ο Μίρσιτς κατεβάζει την μπάλα. Ο Τσίσμιτς αστόχησε, το μακρινό rebound από τον Δώρο Ασίκαλη, ένας εναντίον ενός, αφήνει όμως για τον ενέργεια του Δώρου Ασίκαλη και ο Τάκης Μιραλάης ευστόχησε 71-63, 11:50 πριν το τέλος του αγώνα. Βλέπουμε εδώ σε επανάληψη την φάση, την assist του Δώρου Ασίκαλη στον Τάκη Μιραλάη. Μίσιτς για τον Βράγκοβιτς, επιχειρεί το τρίποντο, αστοχή. Το rebound ο Δώρος Ασίκαλης με τη βοήθεια του αδερφού του Αντώνη. Ο Χάτα για τον Λεντέσμα, αυτός αστοχή ο Δώρος Ασίκαλης. Μίσιτς. Τσούτουρα για τον Τσίσμιτς, αστοχή ο Νάκλιτς, κερδίζει το rebound ο Αντώνης Ασίκαλης. Μιραλάης 71-63, πάντα μπροστά ο Αχιλλέας. 11 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν την λήξη του αγώνα. Ο Χάτα για τον Λεντέσμαν, μαρκάρεται αυτός από τον Νάκλιτς. Για τον Δώρο Ασίκαλη αστοχή αυτός, ο Μίρσιτς το rebound και κατεβάζει και την μπάλα ο playmaker των Κροατών. Πάντα Μίρσιτς μαρκάρεται από τον Μιραλάη. Τσίσμιτς, Τσούτουρα με αντίπαλο τον Λεντέσμα, πρώτο εντυπωσιακά ο Αμερικανός, μαζεύει το χαμηλό rebound Μιραλάης. Χατ Βράγκοβιτς για τον Νάκλιτς, ευστοχή τελικά ο Κροάτης. 71-65, 10 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Έχουμε δύο αλλαγές ταυτόχρονα για την Σλομπότνα. Πέρασαν ο Βίντεκα με το νούμερο 7 και ο Μπούκβα με το νούμερο 11 στο παιχνίδι. Αποχώρησαν ο Τσίσμιτς και ο Βρανκοβιτς. Ψηλώνει την ομάδα του ο Βάνιακ. Προφανώς θέλει, ενώ βλέπουμε εδώ τον Τάκη Λίρα, τον προπονητή του Αχιλλέα. Κάτι φαίνεται να λέει στον Πανίκο Κυριάκου. Να και οι άλλοι παίκτες του Αχιλλέα, τους είδαμε για λίγο στον Πάνκο. Ψηλώνει λοιπόν την ομάδα του ο Βάνιακ, προφανώς θέλοντας να αντιμετωπίσει την απειλή του Λεντέσμα. Για να δούμε και όμως, ο Μπούκβα είναι ο παίκτης που μαρκάρει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση μάρκαρε τον με τρίποντο 73-65, η διαφορά ξανά στους 8 πόντους. 74-65 στους 9 πόντους, με συγχωρείτε, η διαφορά. Ενώ έχουμε διανύσει 9,5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Βίντεκα τελικά ευνοήθηκε εκεί από το γύρισμα που έκανε ο Αντώνης Ασίκαλης. Μιουσίτς, άστοχος στο τρίποντο, πήρε το rebound τον Άκλιτς και τελικά πήρε την τελική, πλησίασε το καλάθι με ταμπλό, μείωσε σε 74-67. Χατ εδώ σε ρόλο playmaker για τον Αχιλλέα σε αυτή την επίθεση και Αντώνης Ασίκαλης. Βλέπουμε τον Μπούκβα να έχει πάει στο μαρκάρισμα του Λεντέσμα και να έχει κάνει και φάουλ ο Τσούτουρα. Είναι το 5ο φάουλ του Τσούτουρα. Να λοιπόν, τα ευχάριστα μπορούμε να πούμε για τον Αχιλλέα. Η Σλομπότνα έχασε τον κορυφαίο σκόρερ και τον καλύτερο παίκτη της, τον πιο έμπειρο, τον Ζόραν Τσούτουρα, αποχώρησε με 5 φάουλ από το παιχνίδι. 8 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμη για το τέλος, ενώ έγινε στον Αχιλλέα μια αλλαγή. Πέρασε ο Πανίκος Κυριάκου στην θέση του Αντώνη Ασίκαλη. Λεντέσμα εδώ στις βολές. Λεντέσμα που κατάφερε να βγάλει με φάουλ έξω τον Τσούτουρα. Ευστόχησε ο Αμερικανός του Αχιλλέα, 75-67 το σκορ. Και ο Μίρσιτς τώρα για την Σλοπότνα. Βίντεκα για τον Άκλιτς, που τώρα με την αποχώρηση του Τσούτουρα θα αναλάβει σίγουρα περισσότερες πρωτοβουλίες, επιθετικά τουλάχιστον. Ένας παίκτης που πρέπει να προσεχθεί. Λεντέσμα. Λεντέσμα κάνει μόνος του την επίθεση. Η πάσα για τον Πανίκο Κυριάκου που δεν κατάλαβε. Προσπάθεια ευνηδιασμού από τον Μίρσιτς. Έγινε και κάποιο φάουλ από τον Μιραλάη, δεν το είδαν οι διαιτητές. Και τελικά πέτυχε το καλάθι ο Νάκλιτς. 75-69, μείωσαν στους 6 πόντους οι Κροάτες. 8 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος του αγώνα. Ο Αχιλλέας πολεμάει για την μεγάλη νίκη έκπληξη στην πρώτη αναμέτρησή του με την Σλομπότνα Νταλμάτσια στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κυπέλου Μπάσκετ. Δώρος Ασίκαλης εδώ, Λεντέσμα. Λεντέσμα για τον Μιραλάη, Λεντέσμα πάλι. Συνδυασμός γρήγορος, στέκησε ο Πανίκος Κυριάκου, ήταν μια εύκολη προσπάθεια, άστοχη όμως. Και να ο Χατ που έκλεψε. Χατ που κάνει το coast to coast, γυρίζει μέσα στην ρακέτα, βγάζει για τον Μιραλάη, θα αστοχίσει και αυτός. Λείπει η ψυχραιμία μερικές φορές από τους παίκτες του Αχιλλέα σε κάποιες επιθετικές προσπάθειες, ίσως και η τύχη αν θέλετε. Όπως την προσπάθεια με τον Πανίκο Κυριάκου που αστόχησε 6 επαφής, ενώ τώρα ο Μίρσιτς βρίσκει τον Βίντεκα. Ο Βίντεκα ευστοχεί και μειώνει ακόμη περισσότερο. 75-71 στους 4 πόντους η διαφορά, πάντα μπροστά ο Αχιλλέας. Ο Λεντέσμαν με την μπάλα, μαρκάρεται από το Τσίσμιτς. Λεντέσμαν το σούτ ευστοχεί, 77-71, 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Εδώ ο κύριος Λίρας εμψυχώνει τους παίχτες του με τον δικό του τρόπο. Μίρσιτς για τον Βίντεκα. Μίρσιτς, πιέζουν οι παίχτες του Αχιλλέα, ευστοχεί ο Κροάτης παίχτης, 77-73. στους 4 πόντους και πάλι η διαφορά, ενώ ο Τάκης Μυραλάης κατεβάζει σιγά σιγά την μπάλα για να οργανώσει μια νέα επιθετική προσπάθεια για τον Αχιλλέα Κυριάκου, για τον Δώρο Ασίκαλη, Χατ, Λεντέσμαν με αντίπαλο τον Νάκλιτς, κάνει την κίνηση, χάνει, κερδίζει το rebound ο Πανίκος Κυριάκου, τελικά είναι το μπάλα για την Σλομπότνα, ο Βίντεκα για τον Μίρσιτς, ο Μίρσιτς μαρκάρεται από τον Τάκη Μυραλάη, έχει γίνει βραχνάς ο Μυραλάης για τον Κροάτη παίκτη. Μίρσιτς μόνος με το καλάθι ευστοχή, 77-75, στο ένα καλάθι η διαφορά, 5 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα. Κατάφεραν οι Κροάτες να μειώσουν, να καλύψουν τη διαφορά των 9 πόντων, να φτάσουν στο ένα καλάθι, στους 2 πόντους η διαφορά. Η αστοχία των παιχτών του Αχιλλέα στις τελευταίες προσπάθειες ήταν αυτή που συνέντεινε στη μείωση του σκορ, ενώ ο Λεντέσμαν μαρκάρεται από 2. Ο Χατ παρολίγο να χάσει την μπάλα, διχειρείται το τρίτο, το εξτοχή και ξεσηκώνει εδώ τους φιλάθλους στην Παλουριώτισσα, 80-75, μια ανάσα για τον Αχιλλέα. Μια ανάσα, και τι ανάσα λοιπόν από τον Χατ απέναντι στην κροατική ζώνη. Και εδώ ο Νάκλιτς με τον Πανίκο Κυριάκου και ο Βίντεκα. Βίντεκα θα κάνει την διείσδυση, θα βγάλει έξω για τον Νάκλιτς. Νάκλιτς που πάει να πάρει την τελική, τελικά πέρασε στον Βίντεκα που μείωσε ξανά. 80-77 η διαφορά, στους 3 πόντους για τον Αχιλλέα, που πρέπει από εδώ και μπρος να προσέξει ιδιαίτερα στις επιθέσεις του. Δώρος Ασίκαλης. Εδώ για τον Πανίκο Κυριάκου, Δώρος Ασίκαλης ξανά που κάνει την διείσδυση, Μυραλάης για τον Χατ. Χατ που μπήκε στην καρδιά της κροατικής ζώνης και σκόραρε πάλι, 82-77. Άλλη μια ανάσα από τον Αμερικανό στον Αχιλλέα, 82-77 η διαφορά, στους 5 πόντους, και να το τρίποντο από τον Βίντεκα. Ήταν εύστοχος ο Κροάτης γκαρ, 82-80 σε απόσταση αναπνοής τώρα οι Κροάτες. Ενώ ο Αχιλλέας με τον Μυραλάη, για τον Δώρο Ασίκαλη, Πανίκος Κυριάκου για τον Δώρο Ασίκαλη, μαρκάρουν οι παίκτες της Σλομπότνα, επιχειρεί την προσπάθεια ο Δώρος Ασίκαλης, αστοχή, μαζεύει το rebound όμως ο Πανίκος Κυριάκου, κερδίζει και το φάουλ από τον Νάκλιτς. Ήταν μια παλικαρίσια ενέργεια από τον 20χρονο Πανίκο Κυριάκου. Να βλέπουμε εδώ πως πήδηξε πάνω από τον Τσίσμιτς και τον Νάκλιτς, δύο παίχτες που είναι 14-15 πόντιους ψηλότεροι του, και πήρε το φάουλ και το δικαίωμα βέβαια για να εκτελέσει ελεύθερες βολές. 82-80 το σκορ, 3 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα ακόμη για τη λήξη του αγώνα. Ενός αγώνα που μέχρι στιγμής πάει καλά για τον Αχιλλέα. Τον Αχιλλέα που πολεμάει για να κάνει την έκπληξη απέναντι σε μια ομάδα που κέρδισε 3 φορές το κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης και άλλες 2 φορές το κύπελλο Κόρατς, απέναντι σε μια ομάδα που πήρε 5 πρωταθλήματα Γιουγκοσλαβίας και άλλα 6 πρωταθλήματα και 5 κύπελλα. Τσίσμιτς, Μίρσιτς, το σκορ 84-80, Σωτήρης Κυριάκου πέρασε στον αγώνα αντί του Μυραλάη, πέρασε επίσης ο Αντώνης Ασίκαλης αντί του Πανίκου Κυριάκου. Βίντεκα σηκώνεται μπροστά στον Λεντέσμα και τον Χατ, μειώνει ξανά στο ένα καλάθι, 84-82. Για να δούμε κάποιες συστάσεις από τον πρώτο διαιτητή του αγώνα, τον κύριο Κουκουλεκίδη. Τον βλέπετε εδώ με την μπάλα στο χέρι. Και έχουμε και την αλλαγή ταυτόχρονα για τον Αχιλλέα. Αποσύρεται ο Δώρος Ασίκαλης, περνάει στο παιχνίδι ο Πανίκος Κυριάκου. Να εδώ ο Δώρος Ασίκαλης, τον είδατε για λίγο στον πάγκο. Σωτήρης Κυριάκου σε ρόλο playmaker και Αντώνης Ασίκαλης για τον Πανίκο Κυριάκου που έχει αντίπαλο τον Νάκλιτς. Χατ για τον Λεντέσμα, βγαίνει ψηλά, βγαίνει μακριά από το καλάθι ο Μπούκβα για να μαρκάρει τον Λεντέσμα. Ίσως μπορέσει ο Αχιλλέας και εκμεταλλευτεί αυτό το κενό που αφήνει ο Μπούκβα όταν βγαίνει να μαρκάρει τον Αμερικανό. Και εδώ ο Λεντέσμα που έκανε μόνος του όλη την προσπάθεια, 86-82, 2 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα. Ανασένει ξανά ο Αχιλλέας και κρατάει πάντα τα ηνία στο σκορ. Έγινε το λάθος από τους Κροάτες. Προσπαθεί να σώσει ο Νάκλης. Έφταξε ο κύριος Κυριάκου με τη βοήθεια του Αντώνια Σούταλ. Πάει ο Αχιλλέας τώρα με 6 πόντους διαφορά, 2 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα και εσπευσμένα παίρνει το δεύτερο time out το Βλάντο Βάνιατ για την Σλομπότνα. Λοιπόν, ο Αχιλλέας βρήκε τις λύσεις απέναντι στους Κροάτες, κατάφερε να ξεφύγει και πάλι στο σκορ. 88-82, 2 και 16 πριν το τέλος του αγώνα. Ένας αγώνας που αναμένεται να έχει ένα ενδιαφέρον φινάλε, ένα ενδιαφέρον τέλος, αφού ο Αχιλλέας καταφέρνει να επιβάλλει τον ρυθμό του, να βρίσκεται μπροστά στο σκορ. 88-82. Εδώ ο πάγκος του Αχιλλέα με τον κύριο Λύρα να δίνει τις εντολές στους παίκτες του. Επιστροφή στον αγώνα, έχει τελειώσει το time out. Ο Μιούσιτς εδώ για την Σλομπότνα που πιέζεται από τον Σωτήρη Κυριάκου. Ο Κυριάκου ξέφυγε από το screen εκεί που έκανε ο Μπούκβα. Ο Νάκλιτς που πήρε το φάουλ από τον Αντώνη Ασίκαλη. Αντώνης Ασίκαλης είναι το, για να δούμε, το πρώτο του φάουλ στον αγώνα. 2 λεπτά ακόμη για το τέλος. Ο Αχιλλέας λεφτάρει την έκπληξη, μια μεγάλη νίκη έκπληξη. Αλλά για να δούμε τι θα κάνουν οι Κροάτες σε αυτή την επίθεση. Εδώ ο Μίρσιτς και Νάκλιτς που θα γυρίσει και θα πάρει το φάουλ από τον Χατ. Τρίτο φάουλ από τον Αμερικανό. Όχι, δεν ήταν από τον Χατ, ήταν από τον Σωτήρη Κυριάκου το φάουλ. Ήταν και ο... Βλέχτηκε και ο Χατ εκεί στο μαρκάρισμα, τελικά πήρε το φάουλ ο Σωτήρης Κυριάκου. Είναι το δεύτερο του φάουλ. 1 λεπτό και 53 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος. 88-82 με τον Βίντεκα για την Σλομπότνα και τον Μίρσιτς τώρα. Μίρσιτς πάντα πιέζεται από τον Σωτήρη Κυριάκου. Δοκιμάζει το σουτ τριών πόντων, τον κόκκινο, τον Ντέσμα. Και για... Ίσως θα πρέπει να ξαναδούμε τη φάση. Χρεώνεται με φάουλ. Ο Λεντέσμα τραβάει τα μαλλιά του, εδώ βλέπετε ο Χατ. Διαμαρτύρεται ο Τάκης Λύρας, διαμαρτύρεται όλος ο πάγκος του Αχιλλέα, η εξέδρα. Εδώ βλέπουμε τον Βίντεκα. Έχει δώσει την μπάλα στον Μίρσιτς. Βγαίνει εδώ για να σκρινάρει ο Μπούκβα, περνάει από το σκριν ο Μίρσιτς, σηκώνεται και πιάνει το χέρι του ο Αμερικανός ακριβώς τη στιγμή που έκανε το σούτ τριών πόντων. Αποκτά λοιπόν δικαίωμα για φάουλο ο Μίρσιτς. Ακόμη για 3 βολές. Οι διαιτητές θεώρησαν ότι το φάουλ έγινε τη στιγμή που γινόταν το τρίποντο σουτ. Η άποψη των παικτών και του προπονητή του Αχιλλέα είναι ότι το φάουλ έγινε μετά το σουτ. Εν πάση περιπτώσει η απόφαση του διαιτητή δεν αλλάζει. Ο Μίρσιτς κατάφερε να ευστοχίσει στις 2 από τις 3 βολές. 88-84. 1 λεπτό και 38 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Λεντέσμα επιχειρεί την προσπάθεια, κερδίζει και το φάουλ από τον Μπούκβα. Δικαίωμα για βολές για τον Αμερικανό παίκτη του Αχιλλέα, τον Λεντέσμα, ο οποίος έχει κάνει εκπληκτική εμφάνιση όπως και η υπόλοιπη ομάδα του Αχιλλέα. Βλέπουμε εδώ τον Λεντέσμα να είναι έτοιμος για τις βολές. ο Μπούκβα, ο οποίος υπέπεσε στο 5ο προσωπικό του φάουλ και αποχώρησε από τον αγώνα. Είναι ο δεύτερος παίκτης των Κροατών που αποχωρεί από τον αγώνα μετά το Τσούτουρα και ο Μπούκβα. Ο Λεντέσμα ευστοχή 89-84, 1 και 28 πριν το τέλος του αγώνα. Και είναι εδώ πια που χρειάζεται μια ψύχρεμη αντιμετώπιση της κατάστασης από τον Αχιλλέα. 89-84, 1 λεπτό και 22 δευτερόλεπτα. Επιμένουν οι Κροάτες, είναι ο Νάκλιτς μέσα στη ρακέτα, κόβεται εντυπωσιακά από τον Λεπτέσμα. Να εδώ ο Λεπτέσμα με τον Νάκλιτς, οι δύο παίκτες, οι δύο πρωταγωνιστές της προηγούμενης φάσης. Ίσως να αποδειχτεί καθοριστικό αυτό το κόψιμο του Λεντέσμα πάνω στον Νάκλιτς. Για να δούμε τι θα γίνει σε αυτή την επίθεση της Σλομπότνα. Βίντεκα πιέζεται από τον Αντώνιο Σίκαλη, κάνει την διέσβηση, περνάει για τον Τσίσμις που αστοχεί, τελικά καθαρίζει με το κορυμπάουν του Λεντέσμα και παίρνει και το φάουλ από τον Βράνκοβιτς. Τον έσπρωξε ο Κροάτης, έσπρωξε τον Αμερικανό παίκτη του Αχιλλέα από πίσω. Τέσσερα δευτερόλεπτα λοιπόν ακόμη για να τελειώσει ο αγώνας. Ο Αχιλλέας είναι πια πολύ κοντά στην έκπληξη. Προηγείται με 89-84 της Σλομπότνα Νταλμάτσια, της τρεις πρωταθλήτριας Ευρώπης. Λεντέσμα που ευστοχεί 90-84. Η διαφορά πάει στους 6 πόντους. Κρίσιμες αυτές οι βολές από τον Λεντέσμα. Αστόχησε στη δεύτερη, πήρε ο Νάκλιτς το rebound. Και να ο Μίουσιτς στην επίθεση. Μίουσιτς με αντίπαλο τον Σωτήρη Κυριάκου. 45 δευτερόλεπτα ακόμη. Προφανώς θα επιχειρήσουν ένα σουτριών πόντων οι Κροάτες εδώ. Τελικά έκανε τον πάσιμο ο Μίουσιτς. Γίνεται εκεί τον μπέρδεμα, για να δούμε. Έχουμε τζάμπολ από τον Ιωάν Γεωργίου, τον Ρουμάνο διαιτητή, που υποδεικνύει να διακοπεί το παιχνίδι για λίγο για να σκουπιστεί το τερέν, για να σκουπιστεί το παρκέ. Τζάμπο λοιπόν στην διεκδίκηση της μπάλας από τους παίκτες εκεί κάτω από το καλάθι του Αχιλλέα. 37 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Αχιλλέας έχει την μεγάλη ευκαιρία να κάνει την έκπληξη, να κάνει την νίκη έκπληξη. Χατ που πήρε το rebound. Ο Αχιλλέας έχει ολόκληρη επίθεση δικιά του. 30 δευτερόλεπτα, δεν νομίζω ότι μπορεί να χάσει την νίκη ο Αχιλλέας, δεν νομίζω ότι μπορεί να χάσει το παιχνίδι. Να λοιπόν που άλλη μια κυπριακή ομάδα φτάνει κοντά σε διεθνή νίκη, σε νίκη, σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Για πρώτη φορά το πέτυχε ο πεζοπορικός επί της Σλάβια η USK Πράγας πριν από 2 χρόνια. 12 δευτερόλεπτα ακόμη, 12 δευτερόλεπτα μακριά από την μεγάλη έκπληξη, την μεγάλη νίκη ο Αχιλλέας. Ο Βίντεκα εδώ για τους Κροάτες, το σουτ 3 πόντων από τον Νάκλιτς και τελικά είναι ο Τσίσμιτς και ήρθε με follow ο Νάκλιτς. Μείωσε 90-86, τελειώνει το παιχνίδι, τέλος και μια μεγάλη νίκη για τον Αχιλλέα. Αχιλλέας, Σλομπότνα, Νταλμάτσια, 90-86, μια ιστορική νίκη για την κυπριακή ομάδα, μια ιστορική νίκη του Αχιλλέα εις βάρος της Σλομπότνα Νταλμάτσια ή Γιουγκοπλάστικα ή Ποπ 84, της ομάδας που πέτυχε 3 φορές να κατακτήσει το κύπελλο των πρωταθλητριών. Να λοιπόν μια μεγάλη επιτυχία για το κυπριακό μπάσκετ που έδειξε σήμερα την άνοδό του, έδειξε την πρόοδο που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια αφού έφτασε στο σημείο μια κυπριακή ομάδα να κερδίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πανηγύρια από τους φίλους του Αχιλλέα, συγκίνηση, φωνές, δάκρυα, και να ακούσουμε τις πρώτες δηλώσεις του προπονητή του Αχιλλέα, του Τάκη Λύρα. Κύριε Λίρα, μόλις έχει τελειώσει το παιχνίδι, ο Αχιλλέας κέρδισε με 90-86. Τι σημαίνει αυτή η νίκη και αν ήταν μέσα στους στόχους σας? Λέγαμε ότι θα παίξουμε να κερδίζουμε. Αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτό το πράγμα θα γίνει πραγματικότητα. Για μένα είναι μεγαλύτερη ιστορία, μεγαλύτερη επιτυχία του κυπριακού μπάσκετ στην κυπριακή καλαθοσφαίρα. Δεν μπορούσα να διανοηθώ, το έλεγα. Μέσα μου δεν επίστευα, αλλά τα παιδιά σήμερα έπαιξαν με τόσο πάθος, έπαιξαν τόσο σωστά που είναι καιρό να αρχίσουμε να τους πιστεύουμε σε αυτά ότι μπορούν να παίξουν μπάσκετ υψηλών προδιαγραφών. Μετά το ΑΠΟΕΛ, τον Κεραυνό, ήρθε και η σειρά του Αχιλλέα να δείξει ότι όντως το κυπριακό μπάσκετ έχει κάνει βήματα προόδου. Αυτή η νίκη μπορούμε να πούμε ότι είναι τα καλύτερα διαπιστευτήρια της Κύπρου στα ευρωπαϊκά σαλόγια καλαθόσφαιρας? Ναι, οπωσδήποτε είναι τα καλύτερα διαπιστευτήρια. Διότι μην ξεχνάτε με ποια ομάδα παίξαμε απόψε. Η Σλόποτα αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο 1, η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη σε ιστορία, σε πρωταθλήματα, με παίχτες που όλη η Ευρώπη είναι γεμάτη από αυτούς. Οπωσδήποτε αυτή η νίκη του Αχιλλέα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τάκη Λίρα, είναι αρκετά συγκινημένος από αυτή τη νίκη. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά, ευχαριστώ όλο τον κόσμο του Αχιλλέα και όλους τους παίκτες. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Χάτζη Χριστοδούλου. Ακούσαμε λοιπόν τον Τάκη Λίρα, τον είδαμε συγκινημένο να κλαίει και γιατί όχι, ήταν μια μεγάλη επιτυχία, μια επιτυχία που τολμούμε να πούμε ανεπανάληπτη για το κυπριακό μπάσκετ. Μια κυπριακή ομάδα κατάφερε να κερδίσει μια ομάδα της έστω πρώην ενιαίας Γιουγκοσλαβίας, κατόρθωσε να κερδίσει την Σλομπότιν Ανταλμάτσια, την τρεις φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ενώ θα ακούσουμε δηλώσεις τώρα και από τον Πανίκο Κυριακού. Πανίκο Κυριάκου, το παιχνίδι έχει τελειώσει, ο Αχιλλέας είναι νικητής, 90-86 το τελικό σκορ. Πόσο φοβηθήκατε αυτά τα αθηρία της Νταλμάτσια? Για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτό το σκορ στο σημερινό αγώνα, αυτά τα αθηρία όπως είπες και εσύ, σημαίνει ότι δεν φοβηθήκαμε. Παίξαμε αντίθετα παλικαρίσια και αντιμετωπίσαμε ίση προς ίση τον αντιπαλό μας. Σε ποια σημεία πιστεύεις ότι κρίθηκε το παιχνίδι? Σίγουρα τα σημεία που κρίθηκε το παιχνίδι ήταν η πολύ καλή αμήνα που παίξαμε και η τρομερή ευστοχία που είχαν σήμερα οι δύο επαγγελματίες μας παίχτες, ο Τζο Χατ και ο Λετέσμα, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ θετικοί. Πιστεύεις ότι ο σημερινός θρίαμβος, η σημερινή έκπληξη μπορεί να επαναληφθεί και στο αυριανό παιχνίδι? Γιατί όχι, με τη βοήθεια του κόσμου μας και ακόμη έναν καλό παιχνίδι από όλα τα παιδιά πιστεύω θα αποκριθούν. Να σε ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στον Αχιλλέα. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από την Παλουριώτισσα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η ζωντανή μετάδοση του αγώνα. Ο Αχιλλέας είναι νικητής, ο 90-86 της Νταλμάτσια. Να επιστρέψουμε μικρόφωνο και πάλι στον Αρχάγγελο. Καλή σας νύχτα.